τράπεζες. Πριν από δύο μόλις ημέρες, ο Πάπας Φραγκίσκος είχε αποφασίσει την ριζική αναδιάρθρωση της Τράπεζας του Βατικάνου. Νέο οικονομικό σκάνδαλο στην Αγία Έδρα. Σήμερα το πρωί συνελήφθησαν στη Ρώμη ένας υψηλόβαθμος κληρικός, ένας καραμπινιέρος και ένας χρηματιστής. Κατηγορούνται για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, απάτη και συκοφαντία. Προσπάθησαν να φέρουν πίσω στην Ιταλία 20 εκατομμύρια ευρώ από την Ελβετία με ιδιωτικό αεροσκάφος. Εγκέφαλος της υπόθεσης φέρεται να είναι ο υψηλόβαθμος καθολικός ιερωμένος Νούντσιο Σκαράνο. Χρήματα, σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, ανήκαν σε φίλους του. Ο Σκαράνο μέχρι πριν δύο ημέρες διαχειριζόταν μέσω ειδικού οργανισμού και το σύνολο σχεδόν της ακίνητης περιουσίας της Καθολικής Εκκλησίας. Πάφθηκε όμως των καθηκόντων του λόγω κι άλλων κατηγοριών, πάντα για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Γίνεται λόγος για 560.000 ευρώ που είχαν παρουσιαστεί δήθεν ως δωρεές. Ο Πάπας Φραγκίσκος επιχειρεί την περίοδο αυτή να επιβάλλει οικονομική διαφάνεια στο Βατικανό και στην τράπεζά του ΙΟΡ. Αλλά η προσπάθεια είναι όντως πολύ δύσκολη. Από τη Ρώμη, για τον Α, Θόδωρος Ανδρεάδης, Σίγκε Λάιπνις.